Σάλλο προκαλούν στην Αρχιεπισκοπή αλλά και στην κοινή γνώμη οι αποκαλύψεις για τους παχυλούς τραπεζικούς λογαριασμούς και τα αδικαιολόγητα περιουσιακά στοιχεία ανώτατων ιεραρχών. Ο ασκός του Αιώλου φαίνεται πως άνοιξε μετά τη δημοσιοποίηση από την εφημερίδα Το Έθνος των ονομάτων δύο Μητροπολιτών που ελέγχονται από το ΣΔΟΕ για μαύρο χρήμα και όχι μόνο. Πρόκειται για τον Θεσσαλιώτιδο Σκηφανάριο Φερσάλων Κύριλο αλλά και για τον Μητροπολίτη Περιστερίου Χρυσόστομο, οι οποίοι, σύμφωνα με τα ευρήματα του ΣΔΟΕ, διατηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ που δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία που εμφανίζουν στην εφορία. Οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ εστιάζουν στον τρόπο με τον οποίο αποκτήθηκαν αυτοί οι πακτολοί αφορολόγητων χρημάτων, εάν δηλαδή προέρχονται από τα παγκάρια με το υστέρημα των πιστών ή από ενοικιάσεις και αγοραπολισίες ακινήτων. Ταυτόχρονα, το ΣΔΟΕ αναζητά το πού καταλήγουν τα εκατομμύρια ευρώ που συγκεντρώνονται από αμφισβητούμενους ως προς την νομιμότητά τους εράνους, λαχιοφόρους, δωρεές, χορηγίες και άλλες εκδηλώσεις. Περισσότερο πολύπλοκη εμφανίζεται η περίπτωση του Μητροπολίτη Περιστερίου, καθώς σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, εκτός από τον ίδιο, ιερέας, στενότατος συνεργάτης του στη διαχείριση των εσόδων, φέρεται να κατέχει τραπεζικό λογαριασμό με 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στην εφορία φαίνεται πως δηλώνει μόλις 20.000. Οι δεκάδες καταγγελίες για το συγκεκριμένο κύριο, αλλά και για τα όσα συμβαίνουν γενικότερα στη Μητρόπολη Περιστερίου, οδήγησαν το ΣΔΟΕ στην διενέργεια των ελέγχων. Ενδεικτική είναι μία από τις επώνυμες καταγγελίες που έφτασε στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, που φέρνει στο φως το αποκαλυπτικό δελτίο, και η οποία μεταξύ άλλων κάνει λόγο για οικονομικά εγκλήματα που συντελούνται επί χρόνια στη Μητρόπολη Περιστερίου. Μεταξύ άλλων αναφέρει: εδώ και 20 χρόνια πραγματοποιούν ετήσια λαχιοφόρο αγορά υπέρ της αναγέρσεως γυροκομείου έσοδα που φτάνουν τα 350.000 ευρώ και τα οποία δεν είναι περασμένα σε κανένα βιβλίο εσόδων. Επίσης, η Ιερά Μητρόπολη δεν έχει, όσο οφείλει να έχει, αφημί σε όλους τους ναούς, τους οποίους χαρακτηρίζει ως δήθεν μητροπολιτικά παρεκκλήσια ή προσκυνήματα, παρότι έχουν παγκάρια. Αλήθειες ή ψέματα. Σύντομα θα έχουμε απαντήσεις, αφού οι δύο Μητροπολίτες θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις για το πώς απέκτησαν τόσα πολλά χρήματα και περιουσιακά στοιχεία.